Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εκπομπή on camera μπροστά από τις κάμερες. Σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα της Μαρμότας. Ακριβώς, σήμερα 2 Φεβρουαρίου γιορτάζεται η ημέρα της Μαρμότας. Ό,τι αυτό συνεπάγεται, μια παλαιά, έτσι, του 18ου αιώνα, εορτή, η μέρα της Μαρμότας. Σημαίνει, κάτι, έχει και ειδική ταινία που έχει παίξει στο ελληνικό κινηματογράφο. Να και οι τούρτες έρχονται. Να καλησπερίσω όλους εσάς, κυρίες και κύριοι. Ζωντανή εκπομπή, όπως πάντα, από το Σύρος TV1. Προβλέπεται ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Έχει βγει βέβαια και το σχετικό δελτίο καιρού για επιδείνωση με τσουχτερό κρύο και χιόνια και στην δική μας χώρα, εδώ την Ελλάδα. Άρα η μέρα της Μαρμότας λέει ότι θα έχουμε έτσι ένα μακρύ κρύο χειμώνα, μακάρι να μην επαληθευθούν αυτά τα οποία προβλέπονται. Στη Βουλή πριν λίγο η τροπολογία της κυβέρνησης για το εκλογικό μπλόκο στο κόμμα του Κασιδιάρη. Στο Κοινοβούλιο κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποσκοπεί, όπως σας είπα, στο μπλοκάρισμα της επαναφοράς του Ηλία Κασιδιάρη, του κόμματος και των λοιπών και των λοιπών. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες πώς και πώς πήγε αυτή η τροπολογία στην Βουλή. Εκλογικός χρόνος μέχρι 1, 2, 5 εβδομάδες, 10 θα έχουμε τις εθνικές εκλογές. Και ένα άρθρο το οποίο η Le Monde αναφέρεται στην κυρία του Λουπάκη. Στην Ελλάδα διώκεται μια εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, λέει η μεγάλη αυτή εφημερίδα στην Γαλλία. Τον πολιτικό χαρακτήρα της δίωξης κατά της πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθοράς κυρίας του Λουπάκη στο περιθώριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μετατρέψει το σκάνδαλο Νοβάρτης σε σκευωρία, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη της, το ειδικό δικαστήριο αναδεικνύει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, φιλοξενώντας δηλώσεις της ίδιας της κυρίας του Λουπάκη, του δικηγόρου της, με συγχωρείτε, αλλά και του δημοσιογράφου και εκδότη κ. Βαξεβάνη. Στην Ελλάδα, μια πρώην εισαγγελέας κατά της διαφθοράς αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη. Η Ελένη του Λουπάκη ήταν υπεύθυνη για το σκάνδαλο Νοβάρτης από το 2017, στο οποίο εμπλέκεται η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία. Από το 2019 έχει αντιμετωπίσει νομικό πόλεμο, αναφέρει η εφημερίδα, από τους αντιπάλους της. Δικάζεται για κατάχρηση εξουσίας, αναφέρει το δημοσίευμα, και στη συνέχεια αφιερώνει δηλώσεις της κυρίας του Λουπάκη. Ποια χαρακτηριστικά λέει, επί 4 χρόνια βίωσα μια πραγματική διάσχιση της ερήμου, μια προσωπική δοκιμασία. Δηλώνει η πρώην εισαγγελέας κατά της διαφθοράς από το γραφείο του δικηγόρου της στις 30 Ιανουαρίου, αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα της Le Monde και συνεχίζει ως εξής. Από το 2017 ο δικαστής είναι υπεύθυνος για την έρευνα της Νοβάρτης, υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η ελβετική φαρμακευτική εταιρεία, η οποία κατηγορείται ότι δωροδοκούσε ανώτερους αξιωματούχους και γιατρούς για να διωγγώσουν τις τιμές των φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Τότε, εν μέσω οικονομικής κρίσης, ακόμη και όταν οι πιστωτές, το ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακολουθούσαν στενά τις δαπάνες της χώρας για την υγεία, η Νοβάρτης διέθετε 10 προϊόντα σε υψηλές τιμές. Σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε η ελληνική δικαιοσύνη, αυτές οι πρακτικές στήχησαν στο δημόσιο περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τον δικηγόρο της πρώην εισαγγελέως Γιάννη Ματζουράνη, η δίκη αυτή θα παραμείνει στα δικαστικά χρονικά της χώρας μας. Μέσω της κυρίας του Λουπάκη στοχοποιείται η ανεξαρτησία δικαστών και εισαγγελέων, και στόχος είναι στο μέλλον να μην τολμήσουν να επιτεθούν στους λεγόμενους άθικτους,
δηλαδή στους ισχυρούς του πολιτικού και οικονομικού κόσμου, επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να στρέψει την προσοχή των ψηφοφόρων σε άλλα σκάνδαλα που συνδέονται με την προηγούμενη κυβέρνηση, εκτιμά ο διευθυντής της εβδομαδιαίας εφημερίδας Documento, κ. Βαξεβάνης, ο οποίος κατηγορήθηκε από ορισμένους από τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν από την έρευνα της Νοβάρτης ότι συμμετείχε σε συνωμοσία για να αποκαλύψουν ότι συμμετείχαν στο σκάνδαλο και αθωώθηκε τον περασμένο Ιούνιο, καταλήγει το δημοσίευμα της εφημερίδας. Θέλω να πω, κυρίες κύριοι, ότι σκάνδαλα επί σκανδάλων παρακολουθούμε πολλές δεκαετίες και με τις περισσότερες κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο. Τώρα για το ζήτημα, το φλέγον θέμα, ζήτημα το οποίο μιλάμε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ στην πατρίδα μας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, και αυτό βέβαια για να επιτευχθεί χρειάζονται κόποι, αγώνες και πραγματική δημοκρατία και όχι αυτά τα οποία κατά καιρούς, χρόνο με το χρόνο και με διάφορες επαναλαμβάνω κυβερνήσεις ακούμε και δημιουργούνται όλα αυτά τα οποία ακολουθούν στη συνέχεια και περιπλέκονται συνεχώς και συνεχώς τα ζητήματα. Σκάνδαλα, διαφθορά και δεν συμμαζεύεται. Ένα είναι σίγουρο, ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο ελληνικός λαός έχει υποστεί τεράστια οικονομική αφέμαξη. Δεν θα σταθώ στο ζήτημα των συνταξιούχων, των ανέργων, δεν θα σταθώ στους μισθούς πείνας, δεν θέλω να σταθώ στην εκτοξευόμενη προς τα ύψη ακρίβεια σε όλα τα είδη διατροφής και στα ζητήματα της ενέργειας, δεν θέλω να σταθώ στα συνεχόμενα και επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα διαφόρου χαρακτήρα και τύπου. Το σίγουρο είναι ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, έχω να πω. Και για να θεραπευθούν όλα αυτά χρειάζονται πολλές θυσίες και αγώνες ολόκληρου σύσσωμου του ελληνικού λαού. Αλλά πώς μπορεί να ολοκληρωθεί η πραγματική δημοκρατία όταν τα ίδια κόμματα και οι ίδιοι άνθρωποι, τα επιτελεία τους που συμμετέχουν στα κόμματα, συμμετέχουν σε τερατουργήματα οικονομικών σκανδάλων και αφανών διαδικασιών με παρένθετες, με ένθετες εταιρείες. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές πώς είναι δυνατόν ένας ο οποίος μπαίνει στην πολιτική ξεβράκωτος, για να πω έτσι λαϊκά την έκφραση, μετά από λίγα χρόνια μπορεί να έχει και 30-40 κίνητα με οικονομικές ανέσεις τεράστιες, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, έτσι δεν τους βάζω στην πειρά. Και πραγματικά αναρωτιούνται πολλοί συμπολίτες μας και πολίτες σε αυτό το τόπο, σε αυτή τη χώρα, πώς είναι δυνατόν να πλουτίζουν έτσι ξαφνικά πάμπολοι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται και συμμετέχουν στα γρανάζια όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα. Μιλάμε βέβαια, εκ του ασφαλούς θα μου καταλογήσουν ορισμένοι, εγώ θα πω ότι μιλάμε για μια ιστορική και πολιτική ευθύνη που έχουμε όλοι μας εδώ και πολλά χρόνια. Κι εγώ μικρός μεγάλωσα, είμαστε στο τρίτο στάδιο της ηλικίας όπως λέμε, και μεγαλώνοντας βλέπουμε να επαναλαμβάνονται όλα αυτά τα οποία και καταδικάζονται και όλοι τα μαυρίζουν και όλοι τα απέφονται να συμβαίνουν. Όμως συμβαίνουν. Και όταν λέω ότι μιλάμε για ιστορική και πολιτική ευθύνη, όπως έγραψε και ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο ελληνικός λαός δεν πόρεσε, δεν κατάφερε ως τώρα να δημιουργήσει μια στοιχειώδη πολιτική κοινωνία, κυρίες και κύριοι. Μια πολιτική κοινωνία, μια πολιτική κοινωνία στην οποία ως ένα minimum, ένα standard, θα έπρεπε να θεσμοθετηθούν και να κατοχυρωθούν στην πράξη τα δημοκρατικά δικαιώματα τόσο των ατόμων, του ατόμου,
όσο και των συλλογικοτήτων. Μέχρι και σήμερα αυτό δεν το έχουμε καταφέρει για να έχουμε μια στοιχειώδη πολιτική κοινωνία. Είναι αυτό που πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, σχολιάζοντας και αναλύοντας και κριτικάροντας πολλά, έχω πει ότι έχουμε και εμείς το μερίδιο της δικής μας ευθύνης για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και για όλα αυτά τα οποία πραγματικά δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη συνοχή του λαού, της κοινωνίας και στην εξέλιξη αυτού του πολύπαθου τόπου που λέγεται Ελλάδα και κατ' επέκταση του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε κακορίζικοι όπως πολλοί με ψημυρούν. Όχι. Απλά δεν έχουμε δώσει την πρέπουσα, τη δέουσα προσοχή για να δημιουργήσουμε αυτά όλα τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για να δημιουργηθεί αυτή η πολιτική κοινωνία. Και πολλές φορές το έχω πει, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, το μεγάλο στοίχημα για να το κερδίσουμε θα πρέπει να αλλάξουμε εμείς μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και θα συμπαρασύρουμε και κατ' επέκταση και τα υπόλοιπα κομμάτια της επικράτειας. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Υπάρχουν πολλοί τρόποι, θα πρέπει να συνυπογράψουμε στο μυαλό μας, στην οικογένειά μας, στις παρέες μας, στους φίλους μας, σε όλους αυτά τα οποία θα πρέπει να τα κάνουμε πράξη και θα πρέπει να σοβαρευτούμε ακόμη περισσότερο. Και δράτουμε της ευκαιρίας να πω, επειδή θα έχουμε και εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών πρώτου και δευτέρου βαθμού, θα συνιστούσα σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν την διάθεση, τον χρόνο, την όρεξη και τις ικανότητες να ασχοληθούν και να θέσουν τους εαυτούς τους υποψηφίους για την ανάδειξη και τη στελέχωση των Δημοτικών Συμβουλίων ή των Περιφερειακών Συμβουλίων, να έχουν και τα απαιτούμενα στο DNA τους στοιχεία γνώσεων και ικανοτήτων, αλλά και επιδιώξεων για το τι πρεσβεύει μία τοπική αυτοδιοικητική αρχή. Είναι πολλά, πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι με ανθρώπους σοβαρούς, έντιμους και με στοιχειώδες ικανότητες μπορούμε να δημιουργήσουμε τα σύνολα, τα τοπικά, στις τοπικές κοινωνίες, τα ανθρώπινα κοινωνικά σύνολα για να δημιουργήσουμε αυτή την πολιτική κοινωνία να ξεφύγει, να μπουν οι κανόνες, να μπουν όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να προχωρήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσουμε μια στοιχειώδη κοινωνία η οποία να υπηρετεί τον άνθρωπο, τη φύση, την προστασία του περιβάλλοντος, αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα τα οποία ηχούν σαν σιρήνες πολλές φορές και στην πορεία χαλούν και συνειδήσεις και προσωπικότητες, θυσιάζοντας όλα τα οποία είχαν όταν ξεκινούσαν στο βωμό του χρήματος ή της ματαιόδοξης επιθυμίας του καθενός για τη δόξα και το να δείξουμε ότι είμαστε κάτι. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένας ρεαλιστικός τρόπος προσέγγισης της καθημερινότητάς μας, της φιλίας μας, των φίλων μας, της ιστορίας μας και πολλών άλλων παραγόντων. Είχα εδώ, το έχω εδώ. Δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή πριν μπω στο στούντιο, είχα μια απόφαση από το αυτοτελές γραφείο τύπου Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Σχέσεων Κυκλάδων από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με σημερινή ημερομηνία, 2 Φεβρουαρίου, η ημέρα της Μαρμότας, όπως σας είπα, το οποίο δίδει έτσι κάποια απάντηση σε πολλά άλλα ρεπορτάζ κατά το παρελθόν που έχω δημιουργήσει και έχω παρουσιάσει για τις κακοτεχνίες στα οδοστρώματα, για τις διάφορες εταιρείες που σκάβουν διάφορα είτε μεγάλα είτε μικρά έργα κοινής ωφελίας, όπως λέμε, ΟΤΕ, ευθείες γραμμές, οπτικές ίνες κλπ. Και αφήνουν πίσω τους μετά με την κακοτεχνία και την επούλυση των δρόμων
να δημιουργούνται έτσι τρομακτικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών πολλές φορές. Αναφέρει λοιπόν αυτή η απόφαση με μια πολύ σημαντική ομόφωνη απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, λέει, αλλάζουμε τα δεδομένα που επικρατούσαν μέχρι σήμερα στον τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι παρεμβάσεις από τρίτους στο επαρχιακό δίκτυο που είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αυτό πρέπει να γίνει και στο οδικό δίκτυο που ανήκει στην αρμοδιότητα των τοπικών αυτοδιοικήσεων, όχι μόνο της περιφέρειας, αλλά και των δημοτικών αρχών. Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένου ότι όλοι είμαστε μάρτυρες των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούνται από τις ελλιπείς αποκαταστάσεις κακοτεχνίες που γίνονται από τρίτους στο οδικό δίκτυο και αποτέλεσμα των οποίων είναι να τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια των οδηγών, ιδιαιτέρως των δικυκλιστών, αλλά και τελικά να σπαταλιέται δημόσιο χρήμα προκειμένου το οδικό δίκτυο να καταστεί ασφαλές. Δεν στερούμε από κανέναν το δικαίωμα να εκτελεί έργα που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου. Θεωρούμε όμως σωστό και δίκαιο το κόστος του έργου της σωστής αποκατάστασης να καλύπτεται από αυτόν που προκαλεί τις συγκεκριμένες βλάβες. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η διαφύλαξη του δημοσίου χρήματος ήταν και παραμένει στις προτεραιότητές μας, αναφέρει αυτή η απόφαση από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και θέλω να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό με το οδικό δίκτυο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και οι μηχανισμοί της παραλαβής ή αν θέλετε της επιτήρησης όλων αυτών των εργασιών αποκατάστασης όταν και εφόσον ετούνται από διάφορες εταιρείες να πραγματοποιούνται στο οδικό δίκτυο. Έχουμε το πρότυπο πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών, κυρίες και κύριοι, μιας και ο χώρος μας, η περιοχή μας, εδώ είναι κατ' επέκταση πανέμορφα νησιά, τουριστικό καλό προϊόν, με την έννοια ότι έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει ο νόμος 4875 του 21, Σκοπείο Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, με πρωτοβουλία βέβαια και του Υπουργείου Τουρισμού, τον κύριο Κικίλια, λειτουργία και αρμοδιότητες των DMEO, οργανόγραμμα κλπ. Για την αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού συντάχθηκε το Δεκέμβριο του 2021 ο νόμος 4875 κλπ. Περί πρότυπων τουριστικών προορισμών, ολοκληρωμένης διαχείρισης οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμού ιαματικών πηγών Ελλάδας και άλλων ρυθμίσεων για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης δύναται να λειτουργήσουν και ως οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμού. Απονέμεται αρμοδιότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους ΟΤΑ δηλαδή, σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισμών, η οποία ασκείται μέσω των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι σκοποί του οργανισμού διαχείρισης και προώθησης προορισμού αφορούν την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος, τη δημιουργία υποστήριξης και εφαρμογή της αναπτυξιακής και τουριστικής πολιτικής, τη μελέτη και παρακολούθηση της αναβάθμισης και του εξυγχρονισμού των υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου, την σύναψη συμβάσεων με σκοπό την τουριστική προβολή, την εκπόνηση μελετών, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ και τουριστικής προβολής, την δημιουργία και τη διαχείριση τοπικών σημάτων ποιότητας, την ανάπτυξη ερευνητικού έργου, την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων,
τη σύσταση τοπικού ή περιφερειακού παρατηρητηρίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία είναι στο συγκεκριμένο νόμο, θα πρέπει να καταλάβουν και οι ΟΤΑ, είναι αυτό που λέμε, οι αυτοδιοικητικές αρχές, μπορούν να παράξουν και να δημιουργήσουν ένα μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο να συνάδει με όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς σε θεωρητικό επίπεδο ακούμε πάντοτε από άνδρες, γυναίκες, αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι λένε, περιγράφουν κλπ. Αλλά πολλές φορές και επί μακρά χρονική περίοδο δεν τα βλέπουμε να πραγματοποιούνται. Τι θέλω να πω. Ότι με την στελέχωση επιστημονικού προσωπικού μπορεί ο κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης και στο κομμάτι αυτό το σοβαρό της βαριάς βιομηχανίας μας που είναι ο τουρισμός να δώσουν και την πορεία αλλά και παράλληλα να παρακολουθήσουν όλο αυτό το κομμάτι το τουριστικό με τη συνεργασία βέβαια πάντοτε των οργανισμών και των επιχειρηματιών και των συλλογικών τους οργάνων προς την σωστή και βιώσιμη ανάπτυξη του κάθε τόπου και να μην παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία πολλές φορές δυσφημίζουν τους τόπους. Παραδείγματι μπορεί, παράδειγμα φέρνω, να μην υπάρχει νερό μεσούσης, ξέρω εγώ, μιας θερινής περίοδου με πάρα πολύ κόσμο ή να πέφτει η παρεχόμενη ποιότητα της καθημερινής, της καθημερινότητας των επισκεπτών, να δημιουργούνται τέτοιες τριβές και προβλήματα που να δημιουργούν αρνητικά αποτελέσματα στους επισκέπτες. Αυτό λοιπόν το πρότυπο πλαίσιο για τη σύσταση και τη λειτουργία των οργανισμών διαχείρισης και προώθησης προορισμών. Σημαντικά θέματα, μιας και μιλάμε ότι είναι ολόκληρη επιστήμη πλέον η λειτουργία και οι αρμοδιότητες όλες αυτές, θα πρέπει όμως να το παρακολουθήσουν πολύ πιο θερμά και πολύ πιο επαγγελματικά σε εισαγωγικά και στο σύνολό τους οι έχοντες την ευθύνη των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών, άνδρες ή γυναίκες. Άρα λοιπόν έχουμε και τα πλάνα, έχουμε και τους νόμους, έχουμε πολλές φορές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία κύριε της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά θα πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία για να δημιουργούνται οι μελέτες και να οριμάζουν συγκεκριμένα έργα στο χρόνο που πρέπει, στους σωστούς σχεδιασμούς για είτε τοπική είτε περιφερειακή ανάπτυξη που μιλάμε και τα οποία διαβάζομαι επί πολλά έτη, αλλά βλέπουμε να ακολουθούνται οι χρόνοι, η αργή, ο δρόμος της χελώνας και πολλές φορές αυτά τα οποία έργα οριμάζουν πολλές φορές είναι ξεπερασμένα χρονικά και έχουμε τις περιβόητες αστοχίες που δεν είναι επί του παρόντος να τις απαριθμίσουμε, γιατί αν απαριθμίσουμε τις αστοχίες των όριμων και εκτελεσμένων έργων επί πολλά χρόνια τα παρακολουθούμε και τα οποία υλοποιούνται πολλές φορές πηγαίνουν στον κάλαθο των αχρήστων και δεν προσφέρουν καμία αξία για το σκοπό που δημιουργήθηκαν και δαπανήθηκαν τεράστια κονδύλια. Μας προλαβαίνουν πολλές φορές ο χρόνος και καταλήγουμε να δημιουργούμε ένα τίποτα ή σχεδόν τίποτα και να γκρινιάζουμε έθεν και κακήθεν που λέμε. Αν είναι έτοιμο το control, να κάνουμε την πρώτη μας μέσω Skype σύνδεση εκεί με τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Μητρόπουλο, να μιλήσουμε για τα συνταξιδοτικά και για την επικαιρότητα η οποία τρέχει συνεχώς. 11 μονάδες η διαφορά της ανεργίας μεταξύ ΔΥΠΑ, ο ΑΕ δηλαδή, και ΕΣΤΑΛΤ το μήνα Δεκέμβριο. Κύριε Μητρόπουλε, έχουμε εικόνα, Ρωμανέ, τον ακούω.
Μέσω Skype είπαμε. Καλησπέρα. Θα σε ξαναπάρει, δεν έχεις καλή γραμμή κύριε Μητρόπουλε. Θα σε ξανακαλέσει. 9,6% αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτούς από 1η Ιανουαρίου 2023. Το θίξαμε βέβαια, δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με τις νέες κλίμακες εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε φαντάζομαι. Εικόνα έχουμε, Ρωμανέ. Ένα λεπτό να μας περάσει στην κονσόλα του ο αγαπητός μας Ρωμανός. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κύριε Στρογγύλη, αγαπητέ Κομινέ, επιτέλους. 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 Έπρεπε να έρθει ο καπετάνιος για να μας τα φτιάξει. Αλλά έχεις το Ρωμανό. Ήρθε. Ναι. Τον πυλώνα σου, ναι, τον πυλώνα, ναι, ναι, του καναλιού. Ο Ρωμανός, τον καλησπέριζε το παιδί όλους, βεβαίως και ο Βαγγελιό, όλα τα παιδιά. Αλλά ο Ρωμανός είναι ο πυλώνας. Ναι, είναι ο άμεσος τεχνικός και όχι μόνο συνεργάτης μου. 9,6% αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 1η-1η. Όλο αυξήσεις βλέπουμε μέσα σε όλη αυτή την πανδημία των ανατιμήσεων. Έχουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται, κύριε καθηγητά. Στην ουσία, η κυβέρνηση έδωσε 7,5% αύξηση στους συνταξιούχους με το 1 εκατομμύριο να μην παίρνει, να βλέπει την αύξηση και να μην την εισπράττει, αλλά τα χρήματα θα τα πάρει από τους επιτευγματίες και τους αγρότες με αύξηση κατά 2,5 μονάδες παραπάνω. Ωραία, δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό. Καλούνται οι επιτευγματίες, οι επιστήμονες, έμποροι, αγρότες να καλύψουν το κόστος της όποιας αύξησης έδωσε η κυβέρνηση στους συνταξίουχους, που ήταν και αυτή η κολοβή, διότι από τα 2,5 εκατομμύρια το 7,75 το είδε και το έβαλε στην τσέπη το μισό, το 50%, 55%, ενώ οι υπόλοιποι που είχαν προσωπική διαφορά από την προηγούμενη κυβέρνηση που την ξαναθέσπισε η σημερινή κυβέρνηση, διότι των δύο κομμάτων μεγάλων οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι λένε τη μισή αλήθεια, διότι την προσωπική διαφορά Κομινέ την ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση και ξαναθέσπισε με το νόμο του συμπατριώτη σας υπουργού, πρώην υπουργού, το άρθρο 25 του νόμου Βρούτση. Με συνέπεια το 44% των συνταξίχων ή των κληρονόμων τους να δούνε την αύξηση, θα το δουν στο ενημερωτικό το 7,75, αλλά δεν θα το εισπράξουν. Γιατί? Διότι θα συμψηφίσουν ή θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Και ακόμη πολλοί έτσι συνταξιούχοι δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει αυτή η προσωπική διαφορά. Ακόμη μέχρι σήμερα, πολλοί κόσμος που με βλέπει και στον δρόμο, προσπαθώ και εγώ βέβαια να πω και να μεταβιβάσω αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον νόμο και του Κατρούγκαλου. Η προσωπική διαφορά είναι εύκολα το καταλάβει ο κόσμος. Παλιοί συνταξιούχοι που βγήκαν πριν τον νόμο Κατρούγκαλου είχαν βγει με ποσοστά αναπλήρωσης περίπου 80-90% του τελευταίου μισθού. Ο νόμος Κατρούγκαλου κατέβασε τα ποσοστά στο 60-70%. Έτσι λοιπόν με τον νόμο Κατρούγκαλου οι συνταξιούχοι οδηγούνται σε μικρότερες συντάξεις. Τι είναι η προσωπική διαφορά? Όταν επανυπολογίσανε τις παλιές συντάξεις με τα νέα μικρότερα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου, βρεθήκαν οι συνταξιούχοι να τους θεωρεί το σύστημα ότι πήραν παραπάνω από αυτό που έπρεπε. Σωστά. Κάνανε ένα κουτάκι, ένα κομμάτι της σύνταξης που δεν τους ανήκε, και ότι έπρεπε με τις μελλοντικές αυξήσεις αυτό το κουτάκι να το εξαφανίσουν, αλλά χωρίς να παίρνουν αυξήσεις. Αυτή είναι η προσωπική διαφορά. Το ποσό της σύνταξης φαίνεται ότι χρωστάει ο συνταξιούχος στο σύστημα, στον ΕΠΚΑ,
διότι η σύνταξή του που είχε βγει με τα παλιότερα ποσοστά επανυπολογίστηκε με τα μικρότερα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου. Ακριβώς. Και έτσι βρεθήκανε κάποιες κυρίες, με πήρε τώρα, έχω και καλούς φίλους και καλές φίλες στη Σύρα και στις Κυκλάδες, χαμηλοσυνταξιούχοι, με συντάξεις κυρίας 400 και 450 ευρώ που έχουν 70 ευρώ ή 80 ευρώ προσωπική διαφορά και δεν πήραν αύξηση. Μάλιστα. Έχω μια περίπτωση, την κυρία Μαριάνθη από την Αμοργό, που έχει ένα παιδί το οποίο δυστυχώς έχει αναπηρία, αλλά δεν παίρνει σύνταξη γιατί δεν είχε ικανό αριθμό εσήμων για να δικαιολογήσουν μια σύνταξη σε αυτό το παιδί. Το ερώτημά της είναι, δεν έχει βέβαια και υγειονομική περίθαψη, δεν έχει ασφάλεια δηλαδή, θα μπορέσει αυτή η κυρία η οποία παίρνει σύνταξη να τον βάλει υπό την προστασία της να έχει τουλάχιστον μια νοσοκομιακή φαρμακευτική περίθαλψη? Εάν παίρνει αναπηρικό ποσοστό ή σύνταξη το παιδάκι, εξιδίου δικαιώματος είναι δύσκολο. Αν παίρνει. Ένα επίδομα παίρνει από την πρόνοια, από ό,τι μου έχει πει. Αν παίρνει από την πρόνοια, έχει περίθαλψη. Έχει. Καλύπτεται. Έχει, καλύπτεται. Μήπως δεν τις θα έχουν εξηγήσει καλά. Αν παίρνει από τον ΟΠΕΚΑ, το λεγόμενο αναπηρικό επίδομα αμαία, έχει περίθαλψη. Παρακαλώ πολύ ένα τηλέφωνο να της τα εξηγήσουμε τη Δευτέρα της κυρίας Μαριάννας. Θα της δώσω το τηλέφωνο να σας μιλήσει κατηδίαν. Στην όμορφη Αμοργό. Στην όμορφη Αμοργό. Δεν έχω πάει, θεωρώ ότι είναι πανέμορφη όπως έχω δει από τα... Φυσικά. Από τα φυλάδια. Θα ήθελα ένα πολιτικό σχόλιο, επειδή όσον είπου έχουμε τις εθνικές εκλογές. Τι πιστεύετε ότι θα επακολουθήσει με αυτές τις εκλογές, κύριε Μητρόπουλε? Υπάρχουν ελπίδες για τον ελληνικό λαό? Θεωρώ με αυτές τις κοκορομαχίες και τις ανούσιες αντιπαραθέσεις και με δεδομένο ότι για πέμπτη χρονιά είμαστε υποτίθεται εκτός μνημονίων και δεν μας βάνουν ακόμη στην επενδυτική βαθμίδα, είναι ντροπή. Για πέμπτη χρονιά, υποτίθεται το 18 βγήκαμε από τις δανειακές συμβάσεις και το 23 δεν μας βάζουν στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι μετά τις εκλογές τα πράγματα λίγο θα στενέψουν και θα δυσκολέψουν για τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Τώρα η κυβέρνηση για να πάρει τις ψήφους θα δώσει κάποια επιδόματα, όπως θα δώσει και πολλές υποσχέσεις για αντιπολίτευση όπως το ζούμε τώρα. Με το 80% των ενηλίκων να χρωστούν σε τράπεζες, στο ΚΕΑΟ και στις εφορίες, αγαπητέ Κομμουνιστέ, θα είναι δύσκολο. Εύχομαι ο κόσμος να έχει αντοχές να αντέξει. Βεβαίως ο τουρισμός θα πάει καλύτερα από ό,τι προσδοκούν και οι θύνοντες για το 2023, αλλά όταν όπως βγάλαμε ένα ενημερωτικό, από τις 100 νέες θέσεις εργασίας το Δεκέμβριο, οι 53% είναι τρακοσάρικες. Μερική απασχόληση. Και αυτές οι θέσεις των 300 ευρώ, και αυτές οι θέσεις, Κομμουνιστέ, αφορούν νέους ανθρώπους, νέες. Στο ιδιωτικό τομέα οι νέοι και οι νέες, όπως ξέρουμε, πέρα από τον κατώτατο μισθό, δεν έχουν τριετίες, δεν έχουν πολυετίες, δεν έχουν οικογενειακά επιδόματα. Άρα λοιπόν συμπιέζονται οι μισθοί και οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να στήσουν οικογένεια, δεν μπορούν να διασκεδάσουν, δεν μπορεί να κάνουν όνειρα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι βεβαίως κάποιοι αριθμοί θα ευημερούν, αλλά τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα δυστυχώς θα περνούν μια φάση φτωχοποίησης όλων και περισσότερων. Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Έχουμε τώρα και την εικόνα και τον ήχο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και περισσότερο χρόνο στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπερίζω την πανέμορφη Σύρα. Θα έχουμε εξελίξεις και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από εδώ και πέρα. Βεβαίως να πούμε ότι η σημαντικότερη είναι αυτή η καταβολή
των αυξήσεων και βεβαίως έρχεται και αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι. Έκλεισε, ναι. Skype είναι, τεχνολογία είναι αυτή. Τρίγωνο διαπλοκής και διαφθοράς μεταξύ Μητσοτάκη, Ρόκα και Μεγάλου. Αποκαλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισυνάπτοντα στοιχεία τα οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας ο τομέας διαφάνειας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πολάκης, σημείωσε ότι αναμένει άμεσες ενέργειες από τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, κάνοντας λόγο για πολλά και αδιάσυστα στοιχεία. Συγκεκριμένα, η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλει ότι ο Χρήστος Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιός συνέπρατε με τον Γιώργο Ρόκα, φίλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε απάτες κατά της ΡΑΕ και της ΔΑΠΕΕΠ, συγχρηματοδοτώντας τον πακτολό των δανείων των εταιριών του Ρόκα. Και υπάρχει βέβαια αναλυτικά η ανακοίνωση του τομέα διαφάνειας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, βγαίνουν επίσημα πλέον από το τομέα διαφάνειας. Έστησε ο εκλεκτός φίλος του κυρίου Μητσοτάκης, ο Γιώργος Ρόκας, ο οποίος αφού έστησε εικονικές εταιρείες για να υφαρπάξει παράνομα σταθερή ταρήφα για περισσότερα από 2 έργα που επιτρέπει ο νόμος και β' ευνοήθηκε σκανδαλωδώς με φωτογραφική τροπολογία του κυρίου Σκρέκα, ο οποίος είχε ιδιωτικό δείπνο μαζί του για να κανονίσουν τις λεπτομέρειες. Όπως ακριβώς έχουμε ήδη, λέει, περιγράψει σε πρόσφατη ανάρτηση στις 23 Ιανουαρίου, δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει την απάτη κατά της ΡΑΕ και της ΔΑΠΕΕΠ χωρίς τη βοήθεια και συνέργεια μιας τράπεζας. Ποιος λοιπόν ανέλαβε να συμπράξει στις παρανομίες του Ρόκα? Μα βέβαια ο πάντα πρόθυμος Χρήστος Μεγάλου μέσω της αμαρτωλής Τράπεζας Πειραιός. Της τράπεζας που ενώ βγάζει σε πληστηριασμούς πουλώντας κόκκινα δάνεια σε φαντς, πρώτες κατοικίες και επιχειρήσεις κοινών θνητών, ακόμη και για ελάχιστα ποσά οφειλών, την ίδια στιγμή προθυμοποιείται να δανειοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ φίλους και υποστηρικτές του κύριου Μητσοτάκη, χωρίς κανέναν έλεγχο και εξασφάλιση, αλλά με μόνο κριτήριο την ταχεία και απρόσκοπτη υλοποίηση κάθε παράνομου project του στενού περιβάλλοντος της Μητσοτάκης ΑΕ. Έτσι, αφού πρώτα αναχρηματοδότησε στις αρχές του 2020 τον πακτολό των δανείων της εταιρείας Ρόκα, κάτι που καμία άλλη τράπεζα δεν δεχόταν να κάνει, τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιός, ενώ είχαν ενημερωθεί σχετικά και γνώριζαν πλήρως ότι ο Ρόκας είχε φτιάξει εικονικές εταιρείες για να εξαπατήσει τις αρχές, υπάρχει και σχετικό email προς την τράπεζα, έσπευσαν την ίδια κιόλας ημέρα να εκδώσουν τραπεζικές επιστολές προς τη ΡΑΕ, με τις οποίες βεβαίωναν ότι η Πειραιός θα αναλάβει τη χρηματοδότηση των έργων των εικονικών εταιρείων με χορήγηση δανείου ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε μία εταιρεία. Χωρίς τις επιστολές χρηματοδότησης της Πειραιός, ο Ρόκας δεν θα μπορούσε να περάσει από την ΡΑΕ. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2021, αναφέρει, και ενώ το Ταμείο Παρακαταθηκών είχε αρνηθεί να εκδώσει εγγυητικές επιστολές, γιατί προφανώς οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν δέχθηκαν να γίνουν συνεργοί στην απάτη του Ρόκα, έσπευσε πάλι η Τράπεζα Πειραιός να εξυπηρετήσει τον φίλο του κυρίου Μητσοτάκη, δίνοντας εγγυητική επιστολή σε όλες τις εταιρείες του Ρόκα για να ενταχθούν παράνομα στο καθεστώς της σταθερής ταρήφας. Και είναι τέτοια η διαπλοκή μεταξύ Ρόκα και προσωπικά του Μεγάλου, που στα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλασαν οι υπάλληλοι του Ρόκα με τα στελέχη της Πειραιός τον Οκτώβριο του 2021 και τον Φεβρουάριο του 2022, μιλούσαν ανοιχτά και απροκάλυπτα για τον κίνδυνο της χρηματοδότησης των εταιριών εξαιτίας της καταφανούς παραβίασης του νόμου, συζητώντας μάλιστα τον τρόπο για να ξεφύγουν από την τσιμπίδα των ελεκτικών αρχών. Και όπως φαίνεται από έγγραφο της Τράπεζας Πειραιός, με καλή διάθεση πάντα, βρίσκεται η κατάλληλη λύση, όπως εν προκειμένου για την δανειοδότηση των εταιριών του Ρόκα
με 20.670.000 ευρώ. Από το τμήμα διαφάνειας λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες κύριοι, σκάνδαλα επί σκανδάλων και εν πάση περιπτώσει είναι αυτά που ξεκίνησα και την εκπομπή να συζητάμε και να λέμε, ότι συνεχώς και επί πολλά χρόνια και πολλών κυβερνήσεων ακούμε και πληροφορούμαστε τέτοια ζητήματα τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή αν θέλετε και το νομοθετικό έργο των εκπροσώπων μας πολλές φορές δημιουργεί τέτοια πολυνομία σε πολλές των περιπτώσεων, που ενώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι παράνομο σήμερα, σε λίγες ώρες μπορεί να μετατρέπεται με συνοπτικές διαδικασίες νόμιμο. Έτσι, είναι και τα καταδίωκτα, έχουμε και... Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε αυτό το πλαίσιο νόμων που να θωρακίζει δημοκρατικά, θα έλεγα, όλους αυτούς τους τρόπους που πρέπει να εξασφαλίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία. Υπάρχουν βέβαια και αυτές οι περιπτώσεις που πολλές φορές καταστρατηγούνται και αν μας πάρουν χαμπάρι, λέει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα τον παλώσουμε και πώς θα το θεραπεύσουμε και πώς θα συνεχίσουμε να είμαστε νομότυποι. Έχουμε και τα ζητήματα με τις περιπτώσεις των πληστηριασμών που έχουν πάρει φωτιά, θα έλεγα, το τελευταίο διάστημα με τα διάφορα φαντς, κυρίες κύριοι. Και έχουμε και μια ολόκληρη νέα δικαστική απόφαση του εφετείου εφετών που βάζει φρένο σε τέτοιες περιπτώσεις. Μια νέα δικαστική απόφαση που εξέδωσε το Μανωμελές Εφετείο Αθηνών βάζει φρένο στους πληστηριασμούς των φαντς σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων δανειοληπτών. Πρόκειται για την υπαρίθμων 25 του 23 απόφαση που εξέδωσε το Μανωμελές Εφετείο Αθηνών υπό τον δικαστή κύριο Σεβαστίδη, με την οποία ανεστάλλει πληστηριασμός δανειολήπτη μία μέρα πριν πραγματοποιηθεί έπειτα από προσφυγή του δανειολήπτη. Όλα αυτά και ενώ εκκρεμεί στον Άριο Πάγο, όπως γνωρίζουμε, η έκδοση απόφασης για το αν οι εταιρείες διαχείρισης νομοποιούνται ως εντολοδόχοι των ΦΑΤΣ να προβαίνουν σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς της περιουσίας των οφειλετών. Για το ζήτημα αυτό βέβαια έχουν υπάρξει αντικρουόμενες αποφάσεις του Α2 τμήματος του Αρείου Πάγου αλλά και πολλών εφετείων και πρωτοδικείων της χώρας, με αποτέλεσμα το θέμα να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για οριστική επίλυση. Η σχετική απόφαση, όπως λένε οι αρμόδιοι, αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων 2 μηνών και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και άλλη μια απόφαση λοιπόν που εξέδωσε τώρα πρόσφατα το Μονομελές Εφετείο Αθηνών με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου και στα οποία βέβαια δίδει ένα φρένο κατά κάποιο τρόπο στα φαντς και από ό,τι τουλάχιστον καταγράφουν και τα οικονομικά ρεπορτάζ, κυρίες κύριοι, και από εκεί δεν υπάρχει μια ομιχλώδης, μια γκρίζα κατάσταση πώς πήγαν σε φαντς, ποιοι εμπλέκονται με τα φαντς, με τις εταιρείες. Βλέπουμε πολιτικά πρόσωπα, ημέτεροι, φίλους, δικηγόρους, βουλευτές, εν ενεργεία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς ακριβώς σκέπτονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πώς πράττουν, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια τα οποία έχουν στην διάθεσή τους και με τα νομικά οπλοστάσια, επαναλαμβάνω, που έχουν θεσμοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις που έχουν υπηρετήσει τον ελληνικό λαό, υποτίθεται. Και βλέπουμε όμως ότι η νομολογία ή η νομοθεσία είναι πολλές φορές εις βάρος όλων αυτών των δανειοληπτών, με κίνδυνο να χάνουν και την πρώτη τους κατοικία, ενώ η πρώτη κατοικία στους Έλληνες και στις Ελληνίδες προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το τι γίνεται. Βέβαια θα μου πούν πολλοί, όταν παίρνουν δάνεια δεν πρέπει να τα επιστρέφουν. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
και απαράλλευτες και μην επηρεάζεστε από κάποιοι οι οποίοι πονηροί ή αν θέλετε σε εισαγωγικά πονηροί παίρνουν και δεν τα επιστρέφουν για τους χύψη λόγους κλπ. Αυτές είναι άλλες περιπτώσεις, αλλά στέκομαι στο θέμα της πρώτης κατοικίας που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και προστατεύεται από το ελληνικό σύνταγμα. Γνωρίζουμε όλοι το τι συνέβη όλη αυτή την περίοδο των χρόνων που πέρασαν με την φτωχοποίηση όλων ημών, με τα κουρέματα των συντάξεων, με τα αποθεματικά τα οποία τα ξεπούλησαν με τα περιβόητα PSI. Είδατε και τις προσωπικές διαφορές με τους νόμους της αριστερής κυβέρνησης του κυρίου Κατρούγκαλου, νέα δεδομένα υπολογισμού συντάξεων. Και αλήθεια, και έχουν φτάσει και το όριο συνταξιοδότησης, λέει, στα 67. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω, εδώ γίνεται, να μην χαρακτηρίσω πώς έχει ενεργοποιηθεί η γαλλική κοινωνία εναντιώνεται στην πρόθεση που έχει η γαλλική κυβέρνηση να ανεβάσει το όριο ηλικιακά, εννοώ για τους συνταξιούχους, από τα 62 στα 64, και γίνεται τώρα να δεις την Γαλλία, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή από τα 62 που ισχύει είναι το όριο συνταξιοδότησης στη Γαλλία, εμείς είμαστε στα 67. Φανταστείτε, και θέλουν από τα 62 στα 64 και ξεσηκωθεί το Παρίσι. Ολόκληρη η γαλλική επικράτεια, κυρίες και κύριοι. Ενεργοποιούνται οι πολίτες και αντιδρούν. Δεν ξέρω αν θα το επιτύχει ο κύριος Μακρόν να θεσμοθετήσει και να νομοθετήσει την αύξηση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 64. Αλλά φανταστείτε από τα 62 στα 64. Και εμείς από τα 60-62 κλπ. Έχουμε φτάσει στα 67 και τι συντάξεις. Ακούσατε και τον κύριο καθηγητή πώς με τον νόμο Κατρούγκαλου και με τη βούλα μετά του επόμενου του κυρίου συντοπίτη μας, του κυρίου Βρούτση, ο οποίος θα είναι υποψήφιος πάλι στις Κυκλάδες, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, αγαπητοί συνταξιούχοι. Μην έρχεται ο κύριος Βρούτσης και λέει τα ψήφισε ο κύριος Κατρούγκαλος όλα αυτά, τις προσωπικές διαφορές και τα όρια ηλικίας και τους υπολογισμούς με κατώτερα μισθωτά κλπ. Ότι είναι ο κύριος Κατρούγκαλος είναι και ο κύριος Βρούτσης. Ξεχνιόμαστε, κύριε Γιάννη Βρούτση, ότι είναι νόμος του Κατρούγκαλου και δικό σας. Και εσείς το κρατήσατε και το υιοθετήσατε και το ενισχύσατε, θα τολμούσα να πω, κύριε Βρούτση. Αυτά να τα ακούν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι σε καθημερινή βάση ζουν την οικονομική τραγωδία την οποία τους επέβαλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις επί πολλά χρόνια. Αν πείτε, εγώ θα πάρω σύνταξη, δεν πρόκειται να πάρω με σύνταξη. Πώς το βλέπετε εσείς? Μπορεί ένας συνταξιούχος να ζήσει τα παιδιά του με 800 και 900 ευρώ? Για αναλογιστείτε, δείτε τι συμβαίνει. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλω άλλο να σας ταλαιπωρήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την προσοχή που δίνετε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Η μέρα της Μαρμότας σήμερα, 2 Φεβρουαρίου λοιπόν. Κάντε λίγο υπομονή και όσον ούπο στις εκλογικές κλήσεις που θα δεχτείτε για να πάνε να ψηφίσετε, αποφασίστε τι θα πράξετε και ποιος και πώς θα εμπιστευτείτε όλους αυτούς που σας έχουν κοροϊδέψει. Και δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στο κόμμα αυτό, στο κόμμα, αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα τα οποία βλέπετε ακόμα και είναι στην πολιτική επικαιρότητα. Έτσι κλείνοντας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μιλάμε για ιστορική και πολιτική ευθύνη όλων μας. Κορνήλιος Καστοριάδης. Ο ελληνικός λαός δεν μπόρεσε έως τώρα, έως και σήμερα θα πω εγώ, να δημιουργήσει μια στοιχειώδη πολιτική κοινωνία. Δεν υπάρχει πολιτική κοινωνία. Κρατήστε το. Μια στοιχειώδη πολιτική κοινωνία, στην οποία ως ένα μίνιμουμ να θεσμοθετηθούν και να κατοχυρωθούν στην πράξη τα δημοκρατικά δικαιώματα τόσο των ατόμων, του καθενός από εμάς, όσο και των συλλογικοτήτων, κυρίες και κύριοι. Τεράστιο κενό έχει καταφέρει η ελληνική δημοκρατία, η συνταγματική ελληνική δημοκρατία λοιπόν, να έχει δημιουργήσει αυτό όλο το
δημοκρατικό, τη δημοκρατική ενασχόληση και διαχείριση όλων των κοινωνικών, πολιτικών, εθνικών θεμάτων σε τέτοιο βαθμό που είχε αγανακτήσει το 80% του ελληνικού λαού πλέον. Είναι στα όρια του πλέον. Το 80% περίπου του ελληνικού λαού βρίσκεται στα όρια του. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα οικονομικά ζητήματα. Αναφέρομαι σε όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά του. Και με όλο τον σεβασμό που τρέφω απέναντι σε όλους τους συμπολίτες μου, θέλω να απευθυνθώ και να πω, αντιληφθείτε το τι ακριβώς συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Αντιληφθείτε και πάρτε μια πραγματική εικόνα του κάθε πολιτικού άνδρος ή γυναικός που σας δείχνει ενώπιον του κάθε ενός από εσάς που βρίσκεται. Αυτά θέλω να κλείσω και να σας αποχαιρετήσω, ευχόμενος κουράγιο και καλή συνέχεια και καλό μήνα σε όλους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.